και ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος έχει υπηρετήσει και τις δύο ομάδες, περισσότερο τον ΠΑΟΚ βέβαια, τα έχει φάει αυτά τα ντέρμπι με το κουτάλι, coach. Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας. Είστε καλά καταρχήν? Μια χαρά εσείς. Περιμένουμε το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι αυτό που έλεγα και στην εισαγωγή μου, ότι εσείς έχετε ζήσει τώρα Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, που θα τις λέβανε πολύ. Είστε coach, ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αν ασχολείστε με νούμερα, γιατί πολλοί ασχολούνται, πολλοί όχι. Είστε ο προπονητής που έχει κοουτσάρει στα περισσότερα ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, 45, 32 ως τεχνικός του ΠΑΟΚ, 13 ως προπονητής του Άρη. Και έχετε αφήσει πολύ πίσω τον Γιάννη Ιωαννίδη που έχει βρεθεί σε 27 ΠΑΟΚ Άρης. Είναι η διαφορά μεγάλη, δεν νομίζω να σας ξεπεράσει ποτέ κανένας. Έτσι πως αλλάζουν οι προπονητές. Αυτά είναι πολλά μάτς. Είναι πολλά μάτς όμως. Εντάξει, είναι πολλά μάτς. Είναι τελείως διαφορετικά τώρα. Έτσι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Όπως πάντα, ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης ή Άρης ΠΑΟΚ είναι τελείως διαφορετικών συνθήκων. Δεν παίζει ρόλο ποια ομάδα ως εκείνη τη στιγμή είναι καλύτερη και ποια δεν είναι. Γιατί παίζοντας μέσα στο γήπεδο και υπό την πίεση της κερκίδας μπορεί να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά τους που είχαν σε εκείνη τη στιγμή. Και σίγουρα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού, γιατί υπό διαφορετικές συνθήκες θα έρθουν και δύο ομάδες. Ο Άρης έρχεται από μεγάλες νίκες, έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια, έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική μέσα στο γήπεδο, και στο γήπεδο του έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει με οποιοδήποτε αντίπαλο κόντρα, αλλά και εκτός έδρας κέρδισε τον Προμηθέα με μεγάλη άνεση και δείχνει ότι κάπου η ομάδα του έχει βρει το δρόμο της και μπορεί και προσαρμόζεται πολύ πιο εύκολα στα παιχνίδια. Κότς, είναι σημαντικό. Παράλληλα, ναι, συνεχίζει, συγγνώμη. Ναι, συνεχίζεται. Ναι, παράλληλα ο ΠΑΟΚ δεν έχει μέχρι στιγμής την ανάλογη απόδοση την οποία περίμεναν βάσει του ρόστερ, το οποίο έχει φτιάξει κατά τη φετινή περίοδο η οπαδή του και οι παράγοντες της ομάδος, αλλά είχε και πάρα πολλές ατυχίες, τραυματισμούς βασικών παικτών που του άφησαν αρκετά πίσω από την απόδοση που θα μπορούσε να έχει αν ήταν πλήρης η ομάδα του. Είναι σημαντικό, πιστεύετε, για τον ΠΑΟΚ ότι έχει 2, 3, 4 παίχτες κλειδιά που έχουν παίξει και 3 παιχνίδια με τον Άρη ή 2. Δεν είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Σε αυτά τα παιχνίδια παίζει ρόλο αν ένας ξέρει τι σημαίνει ΠΑΟΚ Άρης ή δεν έχει σχέση, έχει σχέση η ποιότητα και η κατάσταση του κάθε παίχτη ανάλογα πώς θα βρεθεί στο κάθε ντέρμπι. Παίζει, πάντα παίζει. Το θέμα είναι ότι τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε ομάδα, τη δεδομένη στιγμή, τι περιμένει από τον Άρη, πώς ως τώρα κατάφερε να φέρει αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή πού στηρίχθηκε και τι έκανε. Και παράλληλα αυτά εδώ, αν μπορεί σιωπάοκ με την άμυνά του να σταματήσει το πλουραλισμό το οποίο δείχνει στην επίθεση ο Άρης στα τελευταία παιχνίδια, ή οι ηγετικές μορφές που έχει την ομάδα του ΠΑΟΚ βρεθούν σε μια καλή μέρα και μπορέσουν και δημιουργήσουν πρόβλημα στην δυνατή άμυνα του Άρη, γιατί χθες το κρύο φέτος ο Άρης παίζει αρκετά σκληρά, κυνηγάει σε όλο το γήπεδο και παίζει πάρα πολύ δυνατό pressing που δημιουργεί προβλήματα στην άπτυξη του παιχνιδιού της αντιπάλου ομάδος. Τον περιμένετε κόσμο τόσο καλό τον Άρη? Γιατί η νίκη του με Παναθηναϊκό, ειδικά απίστευτη νίκη, και με Προμηθέα στην Πάτρα, δεν ξέρω πώς την περίμεναν. Φαντάζομαι παίκτες του Άρη σίγουρα, αλλά από τους υπόλοιπους δεν ξέρω αν ήταν μέσα σε αυτούς που περίμενε αυτές τις νίκες. Πέρα από τις υπόλοιπες. Κοιτάξτε, με τον Παναθηναϊκό, ιδίως μετά την διαφορά που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο προβλημάτισε τους πάντες. Αλλά παρόλα αυτά, όμως φάνηκε ότι ο Άρης δεν ήταν τυχαίο. Έφερε και στα επόμενα παιχνίδια, έπαιξε αρκετά καλά. Είχε βέβαια άτυχες αποτέλεσμα στον Ιωνικό, στο οποίο είχαν μεγάλη διαφορά στο ημίχρονο, αλλά κατάφερε και στο δεύτερο πάλι να το γυρίσει, αλλά τελικά δεν πήρε την νίκη. Αλλά με τον Προμηθέα, βρίσκοντας τον Προμηθέα σε μια κατάσταση η οποία ήταν εκείνη την περίοδο όχι σε τόσο καλή κατάσταση, ήταν βρισκόταν μετά της αλλαγής του προπονητού που είχε ως εκείνη τη στιγμή, και παίζει σαν πολύ καλό μπάσκετ ο Άρης που κατάφερε και πήρε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μεγάλο πρόβλημα, coach, για τον ΠΑΟΚ η απουσία του Γκρίφιν στα δύο τελευταία παιχνίδια και μπορεί και αύριο το Σάββατο.
Επειδή έχει στηριχθεί ο ΠΑΟΚ αυτά τα δύο χρόνια πάνω σε αυτό το παίκτη, ο οποίος πράγματι είναι πολύ καλός παίκτης και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά μέσα στο παιχνίδι, τόσο στο οργανωτικό τομέα, αλλά όσο και στον εκτελεστικό, σίγουρα η απουσία του είναι, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι έχουν το ίδιο μπασκετικό βάρος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ορισμένοι παίκτες όπως ο Λαβ και ο Γκρίφιν παίρνουν μεγάλο μερίδιο. Είναι πυλώνες, ναι, ναι, είναι πυλώνες. Και εκεί πάνω στηρίζεται και οι υπόλοιποι παίκτες. Γιατί μέσα από αυτό το παιχνίδι αυτών των δύο παίκτων βρίσκουν χώρους και παίζουν και οι υπόλοιποι. Γιατί πάλι άμυνες δίνουν μεγάλο βάρος πώς θα σταματήσουν τους παίκτες, με αποτέλεσμα κάπου να μην δώσουν το ανάλογο βάρος στους υπόλοιπους παίκτες και αυτοί να βρίσκουν την ευκαιρία να εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση την οποία δημιουργούν αυτοί οι δύο παίκτες, όπως είπατε, που είναι πράγματι πυλώνες. Πάντως δίνει βοήθεια coach ο Μάντζαρης, ένας παίκτης με πολλές παραστάσεις, με ευρωλίγκες, με εθνικές. Νομίζω δίνει πράγματα. Πάρα πολύ δυνατή προσθήκη, γιατί είναι πάρα πολύ έμπειρος και ξέρει πώς μπορεί να πάει το παιχνίδι. Δηλαδή είναι ο προπονητής, μπορώ να πω, μέσα στο γήπεδο. Τουλάχιστον αυτό έδειξε όλα αυτά χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι ο Μάντζαρης που ήταν πριν από 6-7 χρόνια. Αλλά μην το κρίνετε έτσι. Είναι και με τι παίκτες είχε τότε. Σωστό. Τώρα. Γιατί άλλο να έχει επίπεδο Ευρωλίγκας παίκτες και άλλο να έχει κατωτέρω επίπεδο, έτσι τους έχουμε ονομάσει ή τους έχουμε θεωρήσει κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι και η πραγματικότητα αυτή. Σίγουρα όμως ξέρει ο Ματάρης πρέπει να διαχειριστεί διάφορες καταστάσεις και όχι μόνο αυτό, και μπορούσε να εμπνεύσει και τα υπόλοιπα παιδιά στην προσπάθεια την οποία κάνουν. Ίσως αναπληρώνει λίγο coach την παρορμητικότητα του Γκρίφιν, γιατί καλός οργανωτής όπως είπατε, αλλά υπάρχουν και παιχνίδια που ο Γκρίφιν δεν μπορεί να συγκρατήσει το ρυθμό. Είναι λίγο και πολύ παρορμητικός. Ο Μάντζαρης είναι πιο εγκεφαλικός. Και νομίζω ήταν ο λόγος που τον επέλεξε ο ΠΑΟΚ σε παιχνίδια όπως με το Περιστέρι που είχε ο ΠΑΟΚ μεγάλη διαφορά, αλλά την έχασε ερεπή οφθαλμού. Να μπορεί η ομάδα να κρατάει το ρυθμό και να μην κινδυνεύει χωρίς λόγο. Ίσως. Είναι τελείως διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού του ενός από το άλλο. Ο Μάντζαρης είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει για τους άλλους παίκτες. Mm-hmm. Και μετά θα παίξει για τον εαυτό του, δηλαδή το όλο παικτικό του στυλ είναι πώς θα μπορέσει να αξιοποιήσει τους παίκτες που έχει γύρω του, το καθένα ανάλογα με τα προσόντα του, ενώ ο Γκρίφιν παίζει μέσα από το προσωπικό του παιχνίδι, το οποίο είναι δυνατό, δίνει τις ευκαιρίες να παίξουν οι άλλοι παίκτες. Κουτς, ολοκληρώστε. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα καθίσει από την αρχή να δημιουργήσει, να ψάξει, να βρει πώς θα βγάλει τον άλλο το παίκτη για να το δημιουργήσει καταστάσεις που θα παίξει για τον άλλο παίκτη. Δηλαδή το περισσότερο παιχνίδι μπορεί να το κάνει μία-δύο φορές, αλλά ναι, δεν είναι το κλασικό του παιχνίδι. Γι' αυτό περισσότερο δεν είναι ο κλασικός άσος, είναι περισσότερο δύο άσος. Αναφερθήκατε πριν στην πολύ πιεστική άμυνα του Άρη φέτος. Αυτό, εντάξει, το ξέρετε και εσείς πολύ καλύτερα από εμάς και φαίνεται κιόλας. Ο Άρης είναι φέτος μια πιο αθλητική ομάδα σε σχέση με πέρυσι. Και σε αυτό το πλαίσιο έγινε και επιλογή ενός παίχτη που το βλέπω να ξεχωρίζει πολύ στις τελευταίες αγωνιστικές του, Κέλλη. Και θέλουμε τη γνώμη σας για το κατά πόσο, σε τι βαθμό ο Κέλλη αλλά και η επιστροφή του Χάνλαν μπορούν να επηρεάσουν το αυριανό ντέρμπι. Ο Κέλλη ήταν πάρα πολύ τυχερός. Ο Άρης ήταν μια πολύ, πολύ περίπτωση παίχτου. Βέβαια δεν είχε παίξει την περσινή περίοδο, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον coach του Άρη να πάρει αυτή την απόφαση, να πάρει αυτό το παίκτη, ο οποίος τα τελευταία παιχνίδια όχι μόνο έχει δέσει με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά είναι και ο παίκτης ο οποίος τραβάει την υπόλοιπη ομάδα μπροστά για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι πολύ δυνατός στην επίθεση, ιδίως στα επιθετικά rebound, αλλά και ακόμη δημιουργεί και προϋποθέσεις παίζοντας πάρα πολύ καλά μέσα από τους χώρους της baseline. Σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει πάρα μεγάλα προβλήματα στην αντίπαλη ομάδα, αλλά πιστεύω τώρα ότι το θέμα είναι ποιες θα είναι, πώς θα προσαρμοστούν οι άμυνες πάνω του, πώς τον έχουν διαβάσει και τον έχουν αναλύσει σαν παίχτη και τι μπορούν να προσφέρει αυτός πάνω σε μια δυνατή άμυνα, όπως πιστεύω θα είναι αύριο η άμυνα του
Και ο Χάνλαν. Ο Χάνλαν, ναι. Για το Χάνλαν ήθελα να σε ρωτήσω πάλι. Είναι χαρισματικό παίκτη, ο οποίο αν είναι στη μέρα του μπορεί να σκοτώσει οποιαδήποτε άμυνα. Γιατί ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα το γήπεδο, να δημιουργήσει προποθέσει fast break και για τον εαυτό του αλλά και για την υπόλοιπη ομάδα. Αλλά και ένα παίκτη ο οποίο εάν. Βέβαια εκείνη τη μέρα του μπορεί να σκοτώσει την αντίπαλιά μου 6 από τα 6 και 75. Οπότε είναι δύο παίκτες κλειδιά. Είναι κλειδί παίκτες. Και το ότι επανήλθε τώρα, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση θα είναι μετά την επάνωδό του, αλλά είναι σίγουρα ένας παίκτης ο οποίος είναι κλειδί για την ομάδα του Άρη. Στο μπάσκετ, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, βλέπουμε πολύ πιο έντονο το ελληνικό στοιχείο στους πάγκους. Στο ποδόσφαιρο έχουμε περισσότερο ξένους. Στο μπάσκετ υπάρχει άλλη εμπιστοσύνη προς τον Έλληνα προπονητή και αύριο θα είναι και μια μάχη των πάγκων με τον Άρη Λυκογιάννη και τον Γιάννη Καστρίτη. Ναι, να σου πω κάτι ότι εντάξει, αυτά είναι περισσότερο ετικέτες για τις εφημερίδες. Ναι. Παίζουν ρόλο οι προπονητές, ναι. Πώς θα έχουν προπονήσει και θα έχουν δημιουργήσει αυτό ένα σύνολο. Αλλά παίζουν οι παίκτες. Και μέσα στο γήπεδο ο παίκτης είναι αυτός ο οποίος πρέπει να παίξει την άμυνα, να παίξει την επίθεση, να βάλει το καλάθι, να κάνει την προσπάθεια, οτιδήποτε. Βέβαια, ο προπονητής πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο παίκτης να αισθάνεται δυνατός στα πόδια του μέσα στο γήπεδο. Γιατί αν δεν αισθάνεσαι δυνατός, σίγουρα δεν μπορείς να προσφέρεις το 100% του δυνατότητας που έχεις μέσα στο γήπεδο. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ μεγάλος παράγοντας και σίγουρα επηρεάζει και τους καλύτερους ακόμη παίκτες. Πάντως, coach, εντάξει, είναι ένα αμφισβήτητο. Είπατε ότι είναι τίτλοι για εφημερίδες, αλλά ο Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό μετράει. Είναι στο μπάσκετ, σίγουρα. Στο μπάσκετ, δηλαδή έχουν κουτσάρει κορυφαίες ομάδες. Δεν είπα τίποτα κάτι τέτοιο, απλά το αναφέρω ως συμπληρωματικό. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι ότι στην Ελλάδα αλλά και έξω που είναι οι προπονητές, οι Έλληνες προπονητές δεν είναι πολύ ποτέ από τους ξένους, τους καλούς προπονητές. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό και πιστεύω ότι και η προσπάθεια που κάνουν για επιμόρφωση πάνω σε αυτούς τους τομείς είναι πάρα πολύ δυνατή. Σωστά. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δικαίως έχουν πάει πάρα πολλά παιδιά έξω και όπως βλέπετε ότι είναι και σε μεγάλους συλλόγους, πολύ δυνατά προαθήματα όπως στην Ευρωλίγκα, αλλά ακόμη και όπου έχουν πάει και άλλοι προπονητές είναι περιζήτηση. Ο Χάρης τι κάνει στην Κίνα τώρα που αναφέρουμε τους παίκτες? Τώρα είναι εκεί, εντάξει. Σιγά σιγά θα πάρει και την κινέζικη υπηκότητα, coach. Έχει 4 χρόνια, πόσο έχει? Νομίζω έχει 4 χρόνια στην Κίνα. 4ος χρόνος είναι τώρα, ναι. Δεν έχετε πάει να φανταστώ. Είναι και ταξίδι δύσκολο εδώ και με τον κορονοϊό και να θέλατε. Τώρα δεν έχει. Τώρα πρέπει να πάει κανείς 21 μέρες σε καραντίνα. Α, καλά. Ένα μήνα έχεις στη διάθεσή σου, άμα φας 21 καραντίνα θα κάνεις για μια εβδομάδα να πας. Θα μπορέσει ο Χάρης να έρθει για Χριστούγεννα ή υπάρχει πρόγραμμα εκεί πιεσμένο και δύσκολα? Μα που σας είπα 21 μέρες καραντίνα πρέπει να γυρίσει. Εντάξει, ο Χάρης χαρά σε μια καλή πορεία. Νομίζω δικαιωματικά. Επειδή έχουν τώρα εκεί πέρα τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν αφήνουν κανένα να μπει στο Πεκίνο ούτε να βγει από το Πεκίνο. Εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να κρατήσουν όσο δυνατόν την ατμόσφαιρα. Λογικό, ναι. Λογικό. Και αν είδατε ότι προσπαθούν να αλλάξουν και τον καιρό με διάφορα συστήματα που κάνουν. Απίστευτο πράγμα. Φοβερό, ναι, όντως. Φοβερό. Νίκο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Ναι. Για να τον αποδεσμεύσουμε και τον coach, κάναμε ωραία μπασκετική κουβέντα. Βάλαμε και λίγο τον κόσμο, λίγο παραπάνω στο κλίμα για το αυριανό ντέρμπι. Μακάρι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Εκτίμηση μπορείτε να κάνετε, coach? Υπάρχει ομάδα με προβάδισμα ή θα είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι? Κάτι τελευταίο. Κανονικά ο Άρης είναι σε καλύτερη κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ και με τις απουσίες εκεί, με τους τραυματισμούς που θα έρθει. Αλλά πάντα ένα παιχνίδι, σας λέω, αυτό αλλάζουν τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Είναι ποιος θα είναι έτοιμος μέσα στο γήπεδο να πάρει αυτό που του αξίζει. Μάλιστα. Ωραία. Θα το απολαύσετε και εσείς, θα το απολαύσουμε και εμείς. Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κότς. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Και χαρά μας. Χαρά μας, πραγματικά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, καλά. Καλή συνέχεια. Σούλης Μαρκόπουλος.